το θέμα. Λοιπόν, αφού το αρνάκι που βλέπουμε τώρα λέγεται Ελπίδα, γεννήθηκε πριν από λίγους μήνες στη Μήλο και ο κύριος Γιώργος Κοδούνης, που είναι κάτοικος επιχειρηματίας του νησιού, είδε ότι αυτό το καημένο το αρνάκι δεν το θύλαζε η μητέρα του. Ήταν καχεκτικό, γεννήθηκε πάρα πολύ αδύναμο. Κινδύνευσαν να το φάνε τα κοράκια και τα ζώα εκεί του νησιού και το περιμάζεψε και πήρε πρωτόγαλα από τη μαμά του, από την προβατίνα. Και σιγά σιγά με τη σύρικα το τάιζε και το έφτασε στο μέγεθος που βλέπουμε τώρα και στην ηλικία που είναι τώρα. Και το γλυκούλι το προβατάκι αυτό, η Ελπίδα, τον έχει δει σαν μπαμπά και τον ακολουθεί από πίσω. Στις καφετέρειες, στο σούπερ μάρκετ, στους δρόμους. Έχει γίνει ατραξιόν του νησιού, μια πολύ γλυκιά και χαριτωμένη εικόνα. Το φωτογραφίζουν με τα κινητά τους και οι τουρίστες και οι ντόπιοι και πλέον το έχουν συνηθίσει. Το βλέπουμε να τον ακολουθεί ελουράκι, ακόμα και στο σούπερ μάρκετ. Παίρνουν καφέ μαζί. Ναι, δεν εντάξει, δεν έδινε σκύλος, ούτε το σκυλί. Αλλά όταν το φωνάζει, όπου και να είναι, σε 2 δευτερόλεπτα έχετε δίπλα του και τον κοιτάει στα μάτια. Είναι πολύ γλυκιά συντηρητική εικόνα. Πολύ ωραίο είναι. Στο σπίτι είναι πολύ όμορφο, ναι. Το προβατάκι που μένει. Αυτό μένει κανονικά στο σπίτι. Μέσα σκυλί. Στο σπίτι, κανονικά. Είναι 20, τον σαν να είναι ένα σκυλάκι, καλά, σαν ένα γατάκι. Μπορεί να είναι και στην αυλή, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω. Αλλά μένει μέσα στο σπίτι. Ναι. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι, μέσα. Μέσα. Πάντως, τον τελευταίο καιρό στο παρατηρώ στο Facebook, ναι, έχω βρει και κανένα 2-3 άλλους που έχουν προβατάκι. Μάλιστα, μία φίλη το λέει λάμπρο και την παρακολουθούσα χθες και έλεγε, ναι, ότι ξεκινήστε να παίρνετε αρνάκια στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι, στο, ναι, διαμέρισμα. Ναι. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδί. Τι σου κάνει, τι σε προβληματίζει. Άντε στη Μήλο να έχεις μια αυλή που λέει ο λόγος. Να είσαι στη Χαλκιδική, να έχεις ένα σπίτι τέλος πάντων, έξω να το έχεις. Μέσα στο σπίτι, στο διαμέρισμα, αρνάκι. Ναι. Αυτό το πράγμα στην Ελλάδα με την υπερβολή είναι φοβερό. Να είμαστε τόσο φιλόσοφοι και να έχει τόσα αδέσποτα. Να παίρνουμε, να κάνουμε, να υιοθετούμε και να βάζουμε στο σπίτι μας το οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε φιλόσοφοι.